Έχω τη χαρά να είμαι μαζί με τον υπεύθυνο του ΙΑΚ Ευρωπρόεδρος, το φίλο μου τον Στάθη τον Πουλίτση, γιατί το ΙΑΚ Ευρωπρόεδρος διοργανώνει μία εκδήλωση η οποία έχει να κάνει με ένα σημείο το οποίο είναι το σημείο των καιρών μας. Παρατηρούμε δυστυχώς το τελευταίο διάστημα μία μεγάλη αύξηση της παραβατικότητας και της νεανικής παραβατικότητας. Όταν λοιπόν μας έγινε η πρόταση από το ΙΑΚ Ευρωπρόεδρος να συμμετέχουμε και να στο χώρο μας να διοργανώσουν υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Κορινθίας αυτήν την εκδήλωση, θεωρώντας ότι το πιο σημαντικό και το πιο σπουδαίο πράγμα το οποίο έχουμε όλοι μας είναι η νέα γενιά, γιατί είναι το αύριο της χώρας μας, είναι το αύριο όλων μας, με μεγάλη μας χαρά δεχτήκαμε στο Επιμελητήριο Κορινθίας την Παρασκευή το απόγευμα στις 6 ώρα στις 12 του μηνός το ΙΑΚ Ευρωπρόεδρος να διοργανώσει αυτήν την εκδήλωση υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Κορινθίας. Εγώ θα τους ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά, γιατί και στο προηγούμενο διάστημα, στην περίοδο των γιορτών, συνδιοργανώσαμε και ήσαν συμμέτοχοι σε όλα αυτά τα χριστουγεννιάτικα event τα οποία έκανε το Επιμελητήριο Κορινθίας σε όλη την Κορινθία, και η συμμετοχή τους ήταν πάρα πολύ σημαντική για να εμπιστευτεί με επιτυχία όλο αυτό το εγχείρημα του Επιμελητηρίου. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι καλό σε όλους μας, ανεξαρτήτου της ηλικίας των παιδιών που μπορεί να έχουμε, η εκδήλωση η οποία θα γίνει την Παρασκευή στις 12 του μηνός στο Επιμελητήριο Κορινθίας και αφορά την νεανική παραβατικότητα, με διακεκριμένους ομιλητές όπως θα σας πει και ο ίδιος ο κύριος Πουλίτσης σε λίγο, να την παρακολουθήσουν όσο μπορούν περισσότεροι. Το Επιμελητήριο Κορινθίας θα συνεχίσει να στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες και τέτοιες ενέργειες και εκδηλώσεις οι οποίες προάγουν το κοινωνικό συμφέρον. Ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Λουζιώτη, για την συμπαράσταση και την αρρωγή του σε αυτή την προσπάθεια που από κοινού έχουμε αναλάβει. Να πω και εγώ από την πλευρά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πράγματι κάθε φορά που ζητάμε τη βοήθεια του Επιμελητηρίου αυτή δίνεται απλόχερα. Και μας δίνεται λοιπόν η δυνατότητα, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος, να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση. Η προσέγγιση μας είναι κοινή και αυτή η προσέγγιση θέλει να είμαστε κοντά στη κοινωνία, να προσφέρουμε, να στηρίζουμε, να δίνουμε πληροφόρηση προκειμένου να κοιτάξουμε στα μάτια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και πράγματι αυτό το ζήτημα της νεανικής παραβατικότητας είναι ένα θέμα το οποίο ως κοινωνία θα πρέπει να το κοιτάξουμε στα μάτια και να το διαχειριστούμε. Η δική μας λοιπόν προσπάθεια είναι να παρέχουμε αυτή την πληροφόρηση και θα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας διακεκριμένους επιστήμονες που θα μπορέσουν να παρέχουν αυτή την πληροφόρηση. Θα είναι η Γκέλη Ιωάννου, η οποία είναι επικεφαλής του Ιδρύματος Κυβέρνων Ασφάλειας, ένας επιστήμονας ο οποίος έχει άμεσα ασχοληθεί με το ζήτημα και θα την ακούσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Ο κύριος Ευθύμης Παπάνης, συγγραφέας και ψυχολόγος, με μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα διαχείρισης παραβατικότητας και νεανικής παραβατικότητας, και βεβαίως τους φορείς της αστυνομίας, οι οποίοι ήδη έχουμε κάνει μια προεργασία, θα μας παρουσιάσουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία όλα μαζί θα παρατεθούν προκειμένου να αξιοποιηθούν και να δώσουμε μια απάντηση, να τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή και να προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε αυτό το ζήτημα. Αυτή είναι η στόχευση, να παράσχουμε αυτή την πληροφόρηση έτσι ώστε αυτά τα ζητήματα να μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Επίσης θα είναι κοντά μας οι φορείς των σχολείων, οι πρόεδροι και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι βιώνουν τα ζητήματα αυτά και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περιστατικά, να δώσουν και αυτή την πολύτιμη εμπειρία τους και τις προτροπές τους για το πώς θα μπορούμε να διαχειριστούμε το θέμα. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη φιλοξενία και την έμπρακτη στήριξη, γιατί είναι ουσιαστική αυτή η στήριξη και οφείλω και πρέπει να το λέω και να ευχαριστήσω για αυτήν προσωπικά τον πρόεδρο τον κύριο Λουζιώτη και το Επιμελητήριο ως θεσμός, ο οποίος πραγματικά και πάλι δείχνει ότι μπορεί να έχει έναν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της κοινωνίας μας. Ευχαριστώ πολύ.
Δεν υπάρχουν λόγοι να ευχαριστήσει παραπάνω από αυτό που χρειάζεται, φίλε Στάθη. Γιατί θεωρώ ότι όταν μέλη του επιμελητηρίου προβαίνουν σε τέτοιες πρωτοβουλίες όπως είσαι, γιατί είναι μέλος του επιμελητηρίου του ΙΕΚ Ευρωπρόεδρος και εσείς, όταν προβαίνουν σε τέτοιες πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν σαν στόχο και σαν σκοπό τον ανθό της ελληνικής κοινωνίας που είναι οι νέοι, να τους ευαισθητοποιήσουν, να τους δείξουν όλα αυτά τα οποία δυστυχώς πολλές φορές η απερισκεψία της ηλικίας και το ότι παρασυρώμαστε από κάποιες άλλες παραβατικές συμπεριφορές που βλέπουμε, όλα αυτά λοιπόν, όταν αυτά γίνουν κτήμα μας και αποκτήσουμε την παιδεία που χρειάζεται στο συγκεκριμένο κομμάτι, θα είναι σίγουρα 100% καλύτερα τα πράγματα και αύριο που θα είναι ενήλικες. Άρα λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε να στηρίζουμε και δικές σας τέτοιες πρωτοβουλίες και άλλων φορέων και μελών του Μελητηρίου Κορινθίας, γιατί θεωρούμε ότι το επιχειρήν είναι αλληλένδετο μαζί με την κοινωνία.